Έως και 450 ευρώ το στρέμμα φτάνει η πενταετής επιδότηση για παραγωγούς που θέλουν να κάνουν στροφή σε βιολογικές καλλιέργειες. Σκοπός των δράσεων είναι να καλυφθεί μέρος της απώλειας εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η συμμετοχή των γεωργών και των κτηνοτρόφων στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα μια προκήρυξη του Υπουργείου Γεωργίας για προγράμματα που έχουν να κάνουν με βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία, απονητροποίηση ή πιθανώς περιμένουμε, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και για πρόγραμμα Natura. Και για να είναι επιπλέον ένα εισόδημα για τους αγρότες. Λοιπόν, τα κριτήρια είναι κυρίως να είναι γραμμένοι στο Μητρό Αγροτών, το εισόδημά τους στο αγροτικό να είναι τουλάχιστον 35% από αγροτική δραστηριότητα. Ξέρουμε πλέον ότι σε κάθε προκήρυξη πλέον για σχέδια βελτίωση, ό,τι οποιαδήποτε αφορούν επενδύσεις σε αγροτικό τομέα, πλέον έχουμε και εδώ μόρια. Αναλόγως στο αν κάποιος είναι νέος αγρότης, οι περιοχές, αν είναι μειονεκτική ή ορεινή, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Έτσι λοιπόν και εδώ θα αξιολογηθούν οι ενδιαφερόμενοι και θα προκύψει το τελικό αποτέλεσμα. Προγράμματα τα οποία εντάσσονται στη νέα ΚΑΠ. Όχι, αυτό δεν έχει να κάνει με την νέα ΚΑΠ. Είναι εντελώς ανεξάρτητα προγράμματα. Γι' αυτό είναι ακόμα καλύτερο, γιατί είναι πλέον έσοδα. Αυτά τα προγράμματα που είπαμε πριν λίγο αφορούν ένα ποσό γύρω των 178 εκατομμύρων ευρώ πέρα από τα εισοδήματα που έχουμε από τη νέα ΚΑΠ. Οι δράσεις του μέτρου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ποσοστό από 50 έως 85% ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής και από εθνικούς πόρους. Επιλέξιμες καλλιέργειες για ένταξη στη δράση της βιολογικής γεωργίας είναι ελαιοκομεία, αμπελοειδή, αραβόσιτος, βαμβάκι ερδευόμενο, σιτηρά, ρύζι, όσπρια, ηλίανθος και λοιπές αρωτρέες καλλιέργειες, κτηνοτροφικά και αρωματικά φυτά και ο κρόκος.